όλων συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας
όλο αυτό που έχουμε και είμαστε και υπάρχουν όλοι μαζί και μας χαρίζει τα μυστήρια της σωτηρίας, όλο αυτό το μαζί είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Για το πόσο ήθελε να είναι μαζί, διάβασε ο Ψάλτης και τι ωραία το διάβασε τον Απόστολο. Στον Απόστολο που διάβασε λέει, ήταν λέει εκεί κάτω στο πρώτο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κήρυγμα, άκουγε ο καθένας, ενώ μιλούσε ο Πέτρος και τους έλεγε για τον Χριστό, για τη Βασιλεία των Ουρανών, για τη Σωτηρία, ήκουε έκαστος η ίδια διαλέκτο, ο καθένας άκουγε το δικό του, τη δικιά του γλώσσα και αναφέρει εκεί πάρτι και μύδι και λαβίτες, οι κατοικούντες πριγίανται και παμφιλίανται τα λοιπά. Όλοι αυτοί ήταν εκεί. Αλλά δεν χρειάζεται να ρωτάει ο ένας τον άλλον ποιος ήξερε τη γλώσσα του Πέτρου. Να πει τι λέει. Τα άκουγε. Γιατί. Για να μας δείξει ότι σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον χώρο, λόγω ίσο ο ένας με τον άλλο, έχουμε όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος που να είναι παραπάνω. Δεν υπάρχει κάποιος που να είναι πολύ πιο πάνω και κάποιος να είναι πολύ πιο κάτω. Όλοι στα μάτια του Θεού. Όλοι στην αγάπη του Θεού. Όλοι στην καρδιά του Θεού είμαστε ίσοι. Δεν είμαστε απλά ίσοι και υπάρχουμε κάπου. Είμαστε ίσοι ως παιδιά του Θεού και ως πόση τιμή. Πόσο πολύ ανήκαγε. Προσέλαβε, λέει, πήρε τη σάρκα μας, πήρε την ύπαρξή μας. Γιατί? Για να την ανεβάσει και να μας κάνει θεούς. Αλλά θεούς. Όχι αυτόνομους ο καθένας να υπάρχουμε και να διατάζουμε. Θεούς κατά την χάρη του, θεούς κατά την αγάπη του, θεούς κατά τη συνύπαρξή μας όλοι μαζί. Αυτό το μαζί φτιάχνει η Εκκλησία. Σε ποια Εκκλησία, στην οποία τι ωραία παρομοιάζει, το άκουσα χτες από έναν υπέροχο δεσπότη. Τι ωραία παρομοιάζει. Η Εκκλησία είναι σαν την κυβωτό του Νόε. Με ποιες είναι σαν όμως. Η Εκκλησία περπάτησε πιο πάνω, πιο πέρα, πιο πολύ. Και ενώ λέει στην Εκκλησία μπαίνει ο λύκος και βγαίνει ο λύκος, στο Νόε, στην κυβωτό μπήκε ο λύκος και μπήκε λύκος, μπήκε η τίγρης και μπήκε τίγρης, μπήκαν τα αγρίμια και βγήκαν αγρίμια. Στην Εκκλησία όμως ο καθένας μπαίνει λύκος και μπαίνει αρνάκι. Ξαναμπαίνει λύκος και ξαναβγαίνει αρνάκι. Αυτός είναι ο Θεός μας, αυτή είναι η Εκκλησία μας, αυτά είναι τα δώρα του Θεού. Ας προσφέρουμε, μωρέ, τι θέλει ο Θεός, να τον αγαπάμε, αλλά δεν τον φτάνει να τον αγαπάμε. Όσο και αν αγαπήσουμε τον Θεό, θα έχει ένα παράπονο ο Θεός να θέλει να αγαπήσουμε και τους συνανθρώπους. Αυτή η συνύπαρξη λοιπόν που ο Χριστός είναι εν το μέσο ημών και όλοι εμείς είμαστε μια οικογένεια, αυτή η συνύπαρξη και ορκάζεται σήμερα. Να είστε καλά. Θέλω μία άδεια. Να πάω σε ένα πολύ ευλογημένο τόπο και να περάσω λίγες μέρες εκεί προσκυνώντας και προσευχόμενος για όλους σας. Θα πάω στο Κυριακή, να αρέσει πολύ και δεν θα λειτουργήσουμε πάνω στο Σαββατοκύριακο και θα ξανάρθουμε μετά να κάνουμε το πανηγύρι του Αγίου 4 του μηνός Ιουλίου το απόγευμα. 7 η ώρα θα κάνουμε τον εσπερινό, 5 το πρωί θα κάνουμε το πανηγύρι και είδατε έξω υπάρχει μια φυσούλα που κουνάμε εδώ τα παιδιά, τα παλικάρια του χωριού,
και ένα κλεμνάκι για να κλεμνήσουμε και να τον κλεμνήσουμε και να τον γιορτάσουμε από τον Άγιο. Έι, απευθύνουμε στο χωριό τώρα. Ο Άγιος, εάν πάμε μόνο στο Λέντι και δεν έρθουμε εδώ στον Άγιο, θα στενοχωρηθεί πολύ. Αν έρθουμε εδώ και πάρουμε τη χάρη και την ευλογία και πάμε και στο πλέον, θα χαρεί η πολύ. Εγώ θέλω να κλείνω και μου αρέσει και με είδα και πέρα και στα μεράκια, αλλά και λειτουργία και κλείνω. Σκέτο κλέντι επικίνδυνο για το χωριό, γιατί φεύγει ο Άγιος. Δεν θα είναι το άλλο σαββατοκύριακο από την κυρία Εξοικονόμηση. Κάντε καμιά καλή αμαρτία και δεν εγώ. Γελάτε. Γελάτε με το κάντε αμαρτία ή με το καλή αμαρτία. Με το καλή, στο δει. Την καλή την αμαρτία, Διευθώ τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ελάτε, ελάτε!